απόφαση μου βασίζεται σε απόφαση του δικαστηρίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας απλά του απάντησε, κύριε, αν αυτή η κοπέλα είχε εμπλοκή στη διάπραξη αυτών των αδικημάτων, να είστε σίγουρος ότι θα διάδασα και την δική της ποινική δίωξη. Το δικαστήριο διαφωνεί. Εγώ πάω στο δικαστήριο. Ναι, εντάξει, κύριε η απόφαση του δικαστήριου είναι εκεί. Ναι, αυτό μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου όμως. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι εκεί και βάζει κάτω και γεγονότα και συμπεράσματα. Μάλιστα. Η απόφαση του δικαστηρίου του επαρχιακού τη φωτογραφίζει σαν συνεργό, συμφωνώ μαζί σα. Κύριε Κυριακή, δεν νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Πραγματικά και με τα σημερινά και με αυτά που μα έχετε αναφέρει, πραγματικά νομίζω ότι είναι. Είναι κατακριτέα αυτή η πράξη. Δεν επικροτώ αυτή την ενέργεια του σύζυγου τη. Για όνομα του Θεού, να μην παρεξηγούμαστε. Ναι, όχι, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Η γυναίκα του δεν φταίει σε κάτι καλέ. Γιατί την. Και αυτή η κοπέλα εγκατάστησε να τρέχει δεξιά-αριστερά σε ψυχιάτρους για να. Κύριε Κυριακή, το θύμα εδώ είναι η ανήλικη κοπέλα η οποία έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι η Αναστασία Παπαδοπούλου μίλησε καθαρά για την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι εκεί, είναι όλα όσα ήταν γραμμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χριστάλλου. Καλή συνέχεια να έχεις και μακάρι να μην ξαναδούμε τέτοια περιστατικά, γιατί είναι ντροπή για όλους μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα συμπεράσματα δικά μας. Εγώ τουλάχιστον έχω βγάλει παιδιά τα δικά μου συμπεράσματα. Θα σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό είπα ότι έχω μια αναπορία. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι καλύτερα. Άμε την κάμω. Όχι, πέτε Χριστιανό. Όχι, αν μπορώ να την κάμω. Βαρβάρα μου, νομίζω να είμαι πάρα πολλά. Πάμε να προχωρήσουμε γιατί. Μετά λοιπόν από όλα αυτά που μας ταρακουνούν, ταρακουνηθήκαμε και κυριολεκτικά.